Το θέμα μου τώρα, το μεσημεριανό, ήταν άλλο εκ διαμέτρου αντίθετο το αυτό. Δηλαδή, με τη γραφή του Τσακώνη Νικολόγου. Από αρκετό χρονικό διάστημα του παρελθόντος διαπιστώνεται φιλότιμη προσπάθεια καταγραφής του Τσακώνικου λόγου, προφορικού λόγου. Ποικίλης μορφωτικής τάξης συγγραφής, ειδική και ανειδίκευτη, γηγενής Τσάκωνος και επίλυτες της Τσακωνικής, αποτυπώνουν στο χαρτί το ζωντανό λόγο της. Γράφονται στην Τσακωνική κείμενα κυρίως λαογραφικού χαρακτήρα, ποίηση, ακόμα και εκκλησιαστική υμνογραφία. Σχεδόν γενικεύεται το φαινόμενο. Επί του προκειμένου, εύλογο ερώτημα ανακύπτει. Από ποια χρονική περίοδο άραγε και εξής προσπαθούν οι εξέπαινοι συγγραφείς να εναποθέσουν σε έντυπα τον ζωντανό τσακώνικο λόγο, να καταγράψουν δηλαδή τη τσακώνικη λαλιά, μια σύντομη επιστολή γραμμένη στο Λεωνίδιο το 1836 από δύο ιερείς και έναν λαϊκό, θεωρούμε πως με τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτή διαφωτίζουν το θέμα. Στα ψηφιακά αρχεία της Ακαδημίας Αθηνών βρίσκεται το αρχείο του Κωνσταντίνου Οικονόμου του Εξοικονόμου. Εδώ έχουν καταχωρηθεί δύο επιστολές που έχουν ως θέμα τους την τσακώνικη γλώσσα. Γράφτηκαν στο Λεωνίδιο καλοκαίρι του 1836. Συντάκτης της πρώτης, ο ιερέας Λεωνιδίου Γεώργιος Τροχάνης, 6 Εβδόμου του 1936, και της δεύτερης η ιερής Αντώνιος Αλτηγός Γεώργιος Τροχάνης και ο Σταμάτιος Εμμανουήλ Τροχάνης, φέρει ημερομηνία 20 Εβδόμου του 1936, και οι δύο απευθύνονται στη μεγάλη μορφή του γένους, το λογιότατο ιερέα Κωνσταντίνου Οικονόμου των Εξοικονόμων, ο οποίος αυτή την περίοδο υπηρετούσε στον Άκπιο, γι' αυτό και εδώ στέλνονται οι επιστολές. Αυτός είχε στενούς δεσμούς με τους Τσάκωνες, όχι τόσο γιατί συναντούσε πολυάριθμους εργαζομένους στον Άκπιο, όσο για την πνευματική φιλία η οποία τον συνέδεε με την άλλη μεγάλη μορφή του τόπου μας, τον Μητροπολίτη Ρέοντος Διονύσιο. Τούτο αποδεικνύεται από την πυκνή αλληλογραφία τους, η οποία υπάρχει στα εν λόγω αρχεία. Ο ιερέας Γεώργιος Τροχάνης φαίνεται πως είχε εξασφαλίσει την καταγραφή κάποιου τσακώνικου διαλόγου, τον οποίον του τον απέστειλε. Επειδή δεν έλαβε απάντηση, τον ερωτάν περί της τύχης της επιστολής. Αυτή είναι η επιστολή και υπογραμμής της δικές μου που το ρωτάει τι έγινε η επιστολή. Ο σέμπειρος φιλόλογος ο ιερέας Κωνσταντίνος έδειξε ενδιαφέρον και πρέπει να συνέστησε σε επιτροπή να προχωρήσουν στη συγκέντρωση γλωσσικού υλικού. Η επιτροπή που τη συγκροτούν οι συντάκτες της δεύτερης επιστολής, οι ιερείς και ο λαϊκός, με αφοβλιστική ειλικρίνεια, χωρίς να κομπορημονούν, παρέχουν την πραγματική κατάσταση που παρουσίαζε η τσακώνικη γλώσσα στις μέρες τους και στον τόπο τους, στο Λεωνίδιο. Οι πληροφορίες τους είναι σαφείς, ξεκάθαρες, και παρά την απεσιοδοξία τους για το μέλλον της γλώσσας που περιγράφουν, μας γεμίζουν η αισιοδοξία και η ελπίδα. Οι εκτιμήσεις τους περί της μετά 20 ετών εκλήψεως της δεν επαληθεύτηκαν, αλλά είναι της πάση γνωστό το ζωηρό ενδιαφέρον πανταχώθεν,
για τη μελέτη και διατήρηση της πατρώας γλώσσης. Γράφουν την επιστολή. Αυτή είναι η επιστολή την οποία διαβάζω μεταγεγραμμήν. Ιερολογιότατε, δεν ελείψαμε το καταδίμενον να συλλέξομεν διάφορες λέξεις λακωνικές, ίον και μερικά ρήματα και τα λοιπά, πλην η συλλογή αυτή είναι τόσο ενέμελος και συγκεχημένη, το οποίο προέρχεται εκ της ενθυμίσεως, σήμερον ένα και αύριον άλλο. Εμείς όμως, όσα εγράψαμε μην, προήκρουσι σχεδόν έτη, ομιλείτο καθαρότερα. Σήμερον όμως, η κοινωνία των ξένων από κάθε μέρος έκαμεν τους λάκωνες να ομιλούν πολλά σπανίως. Όσον ο καιρός περνά, τόσον βυθίζονται οι λέξεις εις την λήθη. Προς πίστον σύν σας λέγομεν, ουδείς των 30 ετών ή κάτω και 40, γνωρίζει καθαρός την λακωνική, επειδή και ενωθεύθηκε εξαιτίας των μεταβλών. Αν όμως παρέλθουν 10-20 έτη, θέλει εκλείψει διόλου. Εμείς ελπίζουμε τώρα ως άλλος Νόε να διασώσει τα ολίγα λείψανά της και για να αναγεννηθεί η παλιά γλώσσα του Λυκούργου. Όθεν και εμείς, οι ταπεινοί, θέρμο παρακαλούντες, φλεγόμενοι από προγονικών ζήλων, να παραβλέψει ίδιος αγώνας ήθελε δαπανίσει. Την 20η Ιουλίου του 1936, έκλαιον ιδίου, οι ιερείς Αντώνιος Ιερεύς, Αλτιγός, Γεώργιος Ιερεύς Τροχάνης και Σταμάτης Μαλή Τροχάνης. Και έχει και ένα ιστερόγραφο. Οι συντάκτες της επιστολής θεωρούν την τσακώνικη απόρρια της αρχαίας λακωνικής αυτής της γλώσσας του Λυκούργου. Κάνουν φιλότιμη προσπάθεια να καταγράψουν ουσιαστικά κερίματα. Πλην όμως το έργο τους δεν είναι ευκαιρές, συναντούν δυσκολίες, δεν τυθασεύεται εύκολα το γλωσσικό υλικό. Γνωρίζουν τη γλώσσα μόνο ακουστικά. Η εκφορά της από ομιλητή σε ομιλητή δεν ακούγεται ομοιόμορφα. Ακόμα η εγκατάσταση των Λεωνίδων πολλών πολιτών που δεν έχουν τσακώνικη καταγωγή συντέλεσε στην σύντοχρόνο παραφθορά της. Ενώ προ 20 ετών ή το καθαροτέρα. Τώρα γράφουν σπάνια ομιλείται από τους λενιδιώτες και όσο ο καιρός περνά τόσο λησμονούνται οι λέξεις. Άνθρωποι 30 ή 40 χρονών δεν είναι σε θέση να την γνωρίζουν καλά. Με συνέπεια μετά από 20 χρόνια να χαθεί εντελώς η τσακώνικη γλώσσα. Τον παρακαλούν να φροντίσει με ενέργειές του να διασώσει τα ολίγα λείψανά της με σκοπό την αναγέννησή της. Με τις ευχές των αηδήμων εκείνων συμπρεσβυτέρων μας και προγόνων μας τσακώνων, καταθέτουν μερικές δικές μας σκέψεις, οι παρατηρήσεις τους μας αναπαύουν πλήρως. Πράγματι, πώς να προβούν στο εγχείρημα της καταγραφής ενός λόγου καθαρά προφορικού ακουστικού. Στις μέρες τους δεν έχει γίνει ακόμα τέτοια προσπάθεια. Λίγο αργότερα θα άρχιζε. Η απορία
αιώνιν πορεία της γλώσσας έφτασε μόνο σε προφορική μορφή. Είναι να αναρωτιέται κανείς, γιατί μέχρι τότε δεν έγραφαν την τσακόνικη γλώσσα. Έχει περάσει από τα μάτια μας σωρία ποικίλου περιεχομένου εγγράφων από την περιοχή μας του 18ου και 19ου αιώνα. Δεν συναντήσαμε γραμμένη ούτε μία τσακόνικη λέξη. Πόσοι καλλιεργημένοι άνθρωποι που διακρίθηκαν στα επαγγέλματά τους, γιατί αδιαφορούσαν να αποτυπώσουν τις σκέψεις τους γραπτά στη τσακωνική γλώσσα? Μήπως τα διασωθέντα λείψανά της περιορίζονταν στον αγροτοπιμενικό και ιδιωτικό οικογενειακό βίο? Η λεξιπαινία που την χαρακτηρίζει δεν αποκρινόταν στην καθημερινή τους επικοινωνία? Εύλογα παρατηρούν λοιπόν ότι στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, τόσο στο Λενίδη, μα και στον Αγιανδρέα, ο αντός του αστικού πληθυσμού σχεδόν δεν την κατανοεί. Αν έχουν έτσι τα πράγματα, τότε πώς φτάνει θαλωρή στα στόματα των σύγχρονων τσακώνων? Απλούστατα, διατηρήθηκε στο φυσικό της περιβάλλον, στους ορεινούς όγκους του Ανατολικού Πάρνα, Καστάνισσα, Σίτωνα, Πραστό και στα υψίπεδα του Οριόντα, περί των Οριόντα, Παλιόχωρα, Βασκίνα, Μαργελά, Κοκάλι, Σίνα, Παλιό Καρακοβούνι και ούτω καθεξής. Εδώ οι αγροτοπιμένες την είχαν μητρική τους γλώσσα. Μήπως μας διαφεύγει στους παλαιότερους η εικόνα που σχολιόπλα τέκνα ξωμάχων δεν κατανοούσαν στις πρώτες μέρες της φίτησής του στο σχολείο την ελληνική γλώσσα, πυρομαϊκή όπως τη λέγαμε, αλλά μόνο τσακώνικα? Γίνοντας τους στοχούς αυτούς συλλογισμού μας, υπογραμμίζουμε τη σοβαρή συμβολή στη χρήση, την έρευνα και μελέτη της τσακωνικής γλώσσας που ίσως άθελά τους με τις παρατηρήσεις τους μας χάρισαν οι αείμνηστοι Λεωνιδείς πατέρες. Και πάλι να έχουμε την ευχή τους, ίσως και τις πρεσβείες τους αναγίασαν. Τη γλώσσα μας τη μαθαίνουμε ακουστικά, τη χρησιμοποιούμε για την οικογενειακή μας επικοινωνία σε προφορικό λόγο. Θα ήταν ευχής έργο να αποτυπωθεί με τα άφθονα τεχνικά μέσα της σήμερα η εκφορά της ως ασφαλής μπούσουλας για τους επερχομένους. Είμαι ευχαριστού περσού. Να είστε καλά.